Για το πρωινό του Αντένα του Σαββατοκύριακου, να σου πω και μια άλλη είδηση που είχα χθες. Ναι. Είναι αποκλειστική πληροφορία. Έχει γίνει πολύ μεγάλος χαμός με το τι έγινε με την Πάγια Αντωνοπούλου. Έφυγε από τον δάσκαλο τον κύριο Παπαδάκη. Έχει μείνει εκτός. Πόσο θα μείνει εκτός? Είναι στον Αντένα, θα πάει σε άλλη εκπομπή. Εγώ, παιδιά, μαθαίνω και εύχομαι. Τώρα, εσύ πρέπει να το πούμε. Εύχομαι να μην το μαθαίνει από εμάς, τέλος πάντων, η Μπάγια Αντωνοπούλου, ότι ουσιαστικά την κάλεσαν από το λογιστήριο του Αντένα, το κορίτσι, να υπογράψει μετά από, δεν θυμάμαι, αρκετά χρόνια, τέλος πάντων, την απόλυσή της. Δηλαδή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, γιατί λέει... Δεν πρόκειται να συνεχίσει τον Αντένα. Μέχρι το μεσημέρι η πληροφορία ήταν... Δεν το γνώριζε, πολύ, αλλά εγώ το μαθαίνω εσωτερικά. Όπως μαθαίνω το απόγευμα, η ίδια ενημερώθηκε, αφού ξέρει το τηλέφωνο που παίρνει με χαρά και λες, α, με θέλουν για κάτι άλλο, και τελικά είναι ο ίδιος αριθμός που ξεκινάει, αλλά είναι από το λογιστήριο. Ελπίζω να μην συμβεί σε κανέναν. Τώρα, η Μπάγια Αντωνοπούλου, εντάξει, έχει μάθει δίπλα στο Παπαδάκι πράγματα το κορίτσι. Έτσι, ρε, και θεωρώ ότι σε άσχημη περίοδο πριν τις γιορτές. Πολύ σε άσχημη κρίμα. Περίοδο, παιδιά, έτσι. Ελπίζω να έχει συνέχεια στην καριέρα. Γιατί ακουγόταν πράγματα πραγματικά και για χρησιμοποίηση τη Μπάγια Αντωνοπούλου στι ψυχολογικέ εκπομπέ. Δεν ίσχυε. Είχε ακουστεί για τον Γρηγόρη, είχε απόλυτο δίκιο. Που δεν ίσχυε. Είχε ακουστεί για το Σαββατοκύριακο στο πρωινό με τον Ρογκάκο και τον Καμπουράκι. Εδώ δεν έχουμε πρωινό με τον Ρογκάκο και τον Καμπουράκι. Και μάλλον δεν είναι και τυχαίο αυτό, Γιάννη, τελικά, ότι χθες έγινε αυτό και χθες πάλι μαθαίνεις εσύ ότι τελικά παγώνει το Σαββατοκύριακο. Θα δούμε.